Παράδειγμα 3. Να λυθεί η εξίσωση. Λογάριθμο με βάση 2 του χ τετράγωνο μείον χ ίσον 1 και λογάριθμο με βάση 2 του χ μείον 1. Εδώ λοιπόν έχουμε μια λογαριθμική εξίσωση. Και καλό είναι να έχουμε υπόψη μα ότι μια λογαριθμική εξίσωση συνήθω λύνεται με έναν από του εξή δύο τρόπου. Ένα τρόπο είναι αν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε δύο λογάριθμους ίσους, Λογάριθμο με βάση α του χ 1 ίσον λογάριθμο βάση α του χ2, οπότε χρησιμοποιούμε την ιδιότητα 1 προς 1, που λέει ότι άρα χ1 ίσον με χ2 και αντιστρόφως. Και δεύτερον, αν καταφέρουμε να καταλήξουμε λογάριθμο βάση α του χ, ότι είναι ίσος με έναν αριθμό ψ, με τον ορισμό των λογαρίθμων, θα πούμε ότι η βάση α στην ψ ισούται με χ. Με έναν από αυτούς τους δύο τρόπους λοιπόν λύνουμε εξισώσεις με λογάριθμους. Να δούμε λοιπόν εδώ αυτή τη συγκεκριμένη εξίσωση. Πριν να ξεκινήσουμε βέβαια, χρειάζεται περιορισμός. Αυτό το χ στο τετράγωνο μείον χ πρέπει να είναι μεγαλύτερο του μηδενός, αλλά και το χ μείον ένα στο δεύτερο πρέπει να είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Άρα έχουμε δύο ανισώσεις που πρέπει μάλιστα να τις συναληθεύσουμε και αυτό μπορεί να γίνει σε ένα πίνακα με πρόσημα και συγκεκριμένα για τις τιμές του χ από μείον άπειρο συνάπειρο θα βάλουμε το πρόσημο του χ τετράγωνο μείον χ και το πρόσημο του χ μείον 1. Για το χ στο τετράγωνο μείον χ στο πρόχειρό μας μπορούμε να δούμε ότι γράφεται χ επί χ μείον 1 ίσον με 0, άρα μηδενίζεται για χ ίσον με το 0 και για χ ίσον με 1, ενώ το χ μείον 1 βέβαια μηδενίζεται για χ ίσον 1. Οι τιμές λοιπόν που θα χρειαστούμε είναι το 0 και το 1, κατεβάζουμε κάθες, το πρώτο, το χ τετράγωνο μείον χ, είναι δευτέρου βαθμού, μηδενίζεται και στο 0 και στο 1. Ανάμεσα λοιπόν στο 0 και το 1, ανάμεσα στις ρίζες του, θα βάλουμε ετερόσημο του α, δεξιά και αριστερά ομόσημο του α. Το α είναι αυτό το συν 1 ο συντελεστής του χ τετράγωνο. Ενώ το χ μειον 1 μηδενίζεται στο 1, είναι πρώτου βαθμού, προς τα δεξιά είναι ομόσημο του α, το α είναι πάλι ο συντελεστής του χ είναι συν 1 και προς τα πίσω το ανάποδο. Εμείς ζητάμε να είναι και τα δύο θετικά, δηλαδή και το πρώτο να είναι μεγαλύτερο από το 0 και το δεύτερο μεγαλύτερο από το 0. Θα κρατήσουμε λοιπόν το διάστημα στο οποίο είναι ταυτόχρονα και τα δύο θετικά. Άρα λοιπόν θα κρατήσουμε το διάστημα χ ανήκει από ένα ω συνάπειρο. Αυτό είναι ο περιορισμός για τις λύσεις της άσκησης. Στη συνέχεια πιάνουμε λοιπόν την εξίσωση, τότε λοιπόν έχουμε την εξίσωση λογάριθμος με βάση 2 του χ τετράγωνο μείον χ ίσον με 1 και λογάριθμος με βάση 2 του χ μείον 1. Ισοδυνάμει. Προκειμένου να καταλήξουμε σε δύο λογάριθμους ίσους, το μόνο μας πρόβλημα είναι αυτό το 1 που βλέπουμε εδώ και αυτό το 1 γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να γραφτεί λογάριθμος και αυτός με βάση 2 του ίδιου του 2. Γιατί ξέρουμε βέβαια από τη θεωρία ότι λογάριθμος με βάση α του ίδιου του α πάντα κάνει 1. Άρα μετατρέψαμε το 1 σε λογάριθμο βάση 2 του 2 και λογάριθμος με βάση 2 του χ 1. Οπότε τώρα στο δεύτερο μέλος που έχουμε άθροισμα δύο λογαριθμών μπορεί να το κάνουμε ένα λογάριθμο και έτσι θα έχουμε λογάριθμο βάση 2 του χ τετράγωνο μείον χ στο πρώτο μέλος ίσον λογάριθμο βάση 2 του γινωμένου 2 επί χ 1 στο δεύτερο χρησιμοποίησαμε την ιδιότητα ότι όταν έχουμε λογάριθμο με βάση α του θ1 συν λογάριθμο με βάση α του θ2, αυτό γίνεται ένα λογάριθμο, λογάριθμο με βάση α του γινωμένου θ1 επί θ2. Και έτσι έχουμε δύο λογάριθμους με την ίδια βάση που είναι ίση. Εδώ λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πρώτη ιδιότητα, την ιδιότητα 1 προ 1, Δηλαδή, αφού έχουμε δύο με την ίδια βάση να είναι ίση, σημαίνει ότι το χ1 είναι ίσο με το χ2. Άρα, εδώ μπορούμε να πούμε ότι το χ στο τετράγωνο μείον χ θα είναι ίσο με το 2 επί χ 1. Και έτσι καταλήγουμε σε μια πολυονημική εξίσωση δευτέρου βαθμού. Αν φέρουμε βέβαια και το δεύτερο μέλο μπροστά, θα είναι τριώνυμο. Χ στο τετράγωνο μείον 3χ συν 2 ίσο με το 0, που θα του λύσουμε με διακρίνουσα και θα βρούμε δύο ρίζες που είναι το 1 και το 2. Εδώ βέβαια θα πρέπει να προσέξουμε και τους περιορισμούς μας. Ο αριθμός 1 δεν ανήκει στο διάστημα ανοιχτό 1 ως συνάπειρο και γι' αυτό απορρίπτεται, ενώ η τιμή 2 είναι δεκτή. Άρα λοιπόν η εξίσωσή μας τελικά έχει μία μονολύση χ ίσον 2.